Μέρα είναι η εκπομπή τη Δίκοπη Ζωή. Κάθε Τετάρτη στι 11 περίπου η ώρα στη συχνότητα του ηχό FM. Καλή χρονιά και από μένα. Μακάρι το έχω ξαναπεί. Οι ευχέ μου να είχαν τη δύναμη να γίνονται πραγματικότητα. Τώρα το πόσο φύγαμε από τα Χριστούγεννα με, τις, με τα καλά Χριστούγεννα και τα χρόνια πολλά. Τώρα πάμε στην καλή χρονιά. Πάντω, ένα που, που άκουσα και μάλλον έτσι θα συμβεί, λέει το το 2024 δεν θα είναι καλύτερο από το 2023, αλλά θα είναι καλύτερο από το 2025. Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα, αφού όλοι το λέμε, κάθε Πέρση και καλύτερα. Οπότε αυτή θα είναι η, η κατάσταση. Τι, αμέσως μετά τα Χριστούγεννα υπήρχε η δυνατότητα να κάνω εκπομπή, αλλά δεν θέλησα γιατί ήμουν πολύ ατέριαστος. Εμένα δεν μ' άγγιξε κανένα πνεύμα Χριστουγέννων, κανένα, καμιά γιορτινή ατμόσφαιρα δεν με επηρέασε και ήμουν πραγματικά ατέριαστος σε όλο αυτό που βιώναμε είτε φυσικά, είτε τεχνητά, είτε αυτό το, τη γιορτινή σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ατμόσφαιρα που υπήρχε. Κάπως έτσι θα ήμουν και τώρα. Δεν μ' άγγιξε πάλι η το γιορτινό αυτό των ευχών, των επιθυμιών, των προσδοκιών και τα λοιπά που έχουμε. Δεν ξέρω, ίσως με τα χρόνια έχω γίνει πιο ρεαλιστής, γι' αυτό επέλεξα να κάνω ε, μια εκπομπή διαφορετικού περιεχομένου. Είναι ένα θέμα που το είχα κατά νου πάρα πολύ καιρό τώρα, έχει σχέση με τον τόπο μας, την πόλη μας, την καθημερινότητά μας ε, και νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό είναι πολιτιστικού περιεχομένου να το πούμε έτσι. Υπάρχουν σαφώς πολλά μεγάλα ζητήματα με δυσκολία για να είμαι ειλικρινής κατέληξα στην επιλογή αυτού του θέματος. Τα μεγάλα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα ειρήνης που, υπάρχουν και πώ εμπλέκεται η χώρα μας. Εμείς κάναμε, αλλάξαμε το χρόνο εδώ με χαρές και με πυροτεχνήματα και υπήρχαν περιοχές που αλλάξανε το χρόνο με βαρδισμούς. Αυτό συνέβη και στην Ουκρανία που δεν έχει επέλθει η ειρήνη, μπορεί να την έχουν εξαφανίσει από τα δελτία ειδήσεων. Το ίδιο δυστυχώ συνέχισε και στην Παλαιστίνη, όπου πραγματικά μιλάμε για αιματοκύλισμα. Είναι για, για θηριωδίε εκεί του Ισραηλινού κράτου και χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα. Οι βορβαδισμοί συνεχίσανε αμύωτοι, αυξάνει η ένταση στην περιοχή. Το Ισραήλ έχει ανοίξει πολλά μέτωπα και με το Λίβανο και με τη Συρία και με τι γύρω αραβικέ χώρε. Δεν ξέρουμε που θα καταλήξει όλο αυτό. Φοβόμαστε πολύ την γεννήκευση και την εμπλοκή τη χώρα μα. Δυστυχώ η κυβέρνηση μα έχει βάλει στο, στη λάθο μεριά τη ιστορία, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μα βάλουν στη, να μα πείσουν ότι είμαστε στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Αποκαθιστούν τα πράγματα οι λαοί. Ο ελληνικός λαός αλλά και ο ευρωπαϊκός και στις ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε ε, πολύ μεγάλες κινητοποίησεις που γίνονται συμπαράσταση στους Παλαιστινίους και στη χώρα μας και στον τόπο μας και στην πόλη μας βέβαια δεν, είναι, δεν έχουν τη δύναμη να σταματήσουν αυτό το αιματοκύρισμα του Παλαιστινιακού λαού θα επανέλθουμε όμως σε αυτό γιατί μας αφορά και μας. Καινούρια δημοτική αρχή έχουμε στον τόπο μας τους ευχόμαστε καλή επιτυχία καλό έργο Καλή σταδιοδρομία να πούμε ένα τέτοιο. Δεν ξέρω, αλλά αρχίσανε με το, με το που δεν αναλάβανε, αρχίσανε και οι ρουκέτε, οι τροχιοδεικτικέ. Ήταν λίγο κουφή και παράξενη αυτή η τέτοια, και νομίζω λίγο μα υποτιμάει. Και θα έπρεπε να τα σκέφτονται και λίγο καλύτερα ότι γίνεται προσπάθεια προσέλκυσης λέει ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ιεράπετρα Είναι λίγο αλλοπρόσαλο αυτό τώρα, και, και στερείται και σοβαρότητα, να το πω έτσι με το θάρρος της γνώμης που έχω. Δηλαδή εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευση στην Ιερά Πέτρα, είδαμε ότι δεν υπάρχει ε, περίπτωση και ακούμε τώρα που ψηφίζεται για ιδιωτικά πανεπιστήμια, πανεπιστήμια και δίχως να, να μπορούμε να αξιολογήσουμε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει για την εκπαίδευση, τι σημαίνει για τους νέους, τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς, τι σημαίνει για τον τόπο συνολικότερα, τρέξαμε, σπεύσαμε, γίναμε βασιλικότεροι του βασιλέως και λέμε α, θέλουμε και στην πόλη μας ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ε, είναι λίγο α, ασόβαρα αυτά τα πράγματα και το πρώτο που θα πρέπει να απαντήσουμε είναι γιατί θέλουμε ένα πανεπιστήμιο ή μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη μας. Γιατί για να νοικιάζουμε, δηλαδή υπάρχουν ερωτήματα που είναι και αμήλικτα. Γιατί για να νοικιάζουμε τι γκαρσονιέρε μα, να πουλάμε περισσότερου καφέδες, να βρίσκουμε φτηνά εργατικά χέρια. Για ποιο λόγο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Ένα, ένα, πλαίσιο. Αν είναι να, να πάμε και αυτή την τετραετία, πενταετία που θα είναι αυτή η δημοτική αρχή πάλι με ό,τι να είναι, να το ξέρουμε εξ αρχή. Δεν ήταν. Δεν είναι, ας μην το ξαναχαρακτηρίσω αυτό το, το πράγμα. Τώρα καλή επιτυχία στο, στη Δημοτική Αρχή, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ε, το, εγώ το έχω πει και προεκλογικά στις συζητήσεις μου που ήμουνα ε, ενταγμένος σε έναν πολιτικό χώρο και δεν έκρυψα ποτέ την ταυτότητά μου. Ε, δεν υπάρχει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έτσι όπως υπάρχουν, δεν υπάρχουν κομματικά συμφέροντα. Ε, κάλιστα θα μπορούσαν όλοι να είναι στην ίδια παράταξη. Είναι οι προσωπικέ φιλοδοξίε που του διαφοροποιούν. Δεν υπάρχει ότι υπηρετούν τέτοιο. Οι κοκορομαχίε άλλωστε που γινόντουσαν σε όλη την προηγούμενη δημοτική περίοδο μεταξύ ε, Δημοτικής δημοτική αρχή και αντιπολίτευση ήταν αποτέλεσμα, δεν ήταν αποτέλεσμα διαφορετικών πολιτικών. Ήταν αποτέλεσμα διαφορετικών προσωπικών απόψεων. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Να δούμε ποια κόμματα, να το δούμε και έτσι, ποια κόμματα είναι αυτά. Τα διαφορετικά τα κόμματα που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να δούμε την παράταξη του κυρίου Αρναουτάκη από όπου προέρχεται ο κύριος Γουλιδάκης η αντιπολίτευση του, του Δήμου. Ποιοι είναι περιφερειακοί σύμβουλοι. Στο Λασίθι είναι ο κύριος Παπαβασιλείου και η κυρία Βλάση. Τι είναι αυτή στο Πασόκ. Στο Ηράκλειο είναι ο κύριος Μαλιωτάκης, πρώην διοικητής του νοσοκομείου Ιεράπετρας κι αυτός. Τι είναι αυτός στο Πασόκ είναι κι αυτός. Πολιτευτές της Δημοκρατίας είναι και τρεις τους. Έχουν να ανακατευτεί τόσο πολύ τα πράγματα. Μην μα λένε για διαφορετικέ. Την ίδια πολιτική ασκούν όλοι, και καλό θα είναι να κόψουν τι κοκορομαχίε και τι τέτοιε. Το καταλαβαίνει πλέον ο κόσμο, και αν δεν το, ε, το καταλαβαίνουν όλοι, κάποιοι θα το επισημαίνουν και θα το αναδεικνύουν. Οι διαφωνίε είναι πλέον σε προσωπικέ απόψει και προσωπικέ φιλοδοξίε, και εκεί μην μα παραμυθιάζουν ότι υπάρχουν διαφορετικέ πολιτικέ. Ποιε είναι οι διαφορετικέ πολιτικέ. Μακάρι να τα πάνε καλά, είναι πολύ δύσκολη η συγκυρία, δεν το λέω για δικαιολογία. Αυτοί θέλανε να αναλάβουν τη, την αρχή του Δήμου, τη Δημοτική Αρχή. Είναι δύσκολη η συγκυρία, είναι συγκεκριμένα τα προβλήματα και θέλουν και συγκεκριμένε λύσει. Θέλουν προσωπικό, θέλουν χρηματοδότηση, θέλουν τέτοιο. Αρχίσανε και κάτι άλλοι Ε, Νεοκλεγέντε δημοτικοί σύμβουλοι να λένε για να αναφέρεται και η αύξηση των δημοτικών τελών. Δεν θα μα βρουν απέναντι όλα αυτά. Ε, δεν ξέρω θα δείξει καλή, καλή επιτυχία να έχουνε. εμείς θα είμαστε εδώ να βοηθάμε και να κρίνουμε και να αξιολογούμε ε, το τι το τι γίνεται και να προτείνουμε φυσικά δεν είναι τέτοιο δεν έχουμε μόνο ε, δικαιώματα έχουμε και υποχρεώσεις σαν ε, πολίτες δημότες και το πως θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε και μέσα στην πόλη μας και δεν το κρύψαμε ποτέ ούτε κατακρίνουμε τους αυτούς μας και τους συμπολίτε μας όταν κάποια πράγματα δεν λειτουργούν σωστά. Πάμε λοιπόν να μπορεί και να θεωρηθεί και μια πρόκληση και για την καινούργια Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες το θέμα το σημερινό της εκπομπής, ε, όχι όλων των υπηρεσιών, των, των υπηρεσιών που άπτονται του πολιτισμού να το πούμε έτσι. Παρόλο που η δίκοπη ζωή το έχουμε πει είναι πολιτική εκπομπή, σήμερα είναι το περιεχόμενο πολιτιστικό. Σε εισαγωγικά, να το βάλουμε χωρί εισαγωγικά, Μέμο Μακρύ. Αυτό είναι ο τίτλο τη εκπομπή. Μέμο Μακρύ και ΖΖ Μακρύ. Πολλοί που ακούτε ενδεχομένω να γνωρίζετε τα ονόματα αυτά και τι είναι και τι σχέση έχουν με την Ιερά Πετρα. Ο Μέμο Μακρύ, ή Αγαμέμνων Μακρύ, ήταν το βαθιστικό του όνομα. Γεννήθηκε το 1913, δεν είναι πια ε, στη ζωή. Η γυναίκα του, η Ζιζή Μακρή ή η λουιζα Μακρή, γεννήθηκε το 1924. Ήτανε, ε, γεννήθηκε στο Βελιγράδι, ήταν σερβογαλλικής καταγωγής. Ήταν και οι δύο πολύ σημαντικές για την εποχή τους και οι δύο πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες. Ε, γλύπτης ήταν ο Μέμος μακρίς χαρακτικά, ψηφιδωτά και ζωγραφική, έκανε η Ζυζή μακρύ. Και τυχαίνει, τι σχέση έχουν αυτά με την πόλη μας στην Ιεράπετρα, κτλ. Τυχαίνει, μας έχει φέρει, η, έχει φέρει η συγκυρία, τα γεγονότα, η ζωή και έχουμε την τιμή στην Ιεράπετρα να φιλοξενούμε τρία έργα, στην ευρύτερη στην Ιεράπετρα και στην ευρύτερη περιοχή, να το πούμε έτσι, να φιλοξενούμε τρία έργα των ανθρώπων αυτών. Και θα ήθελα, επειδή δεν όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που τα έχουμε αυτά τα έργα στην κυριολεξία μέσα στα πόδια μας, τα βλέπουμε καθημερινά, ε, δεν ξέρουμε. Η, η, η πλειοψηφία των δήματών δεν ξέρουν, ίσως και τον άνθρωπο του Δήμου, να το πω έτσι ομά, ομά ε, δεν ξέρουν τι είναι αυτά τα έργα που έχουμε, πώς βρεθήκανε στην πόλη μας, γιατί βρεθήκανε, Ποιοι τα κάνανε, ποιοι ήταν αυτοί που τα κάνανε, ποια ήταν η, η δραστηριότητά τους, η δουλειά τους, η φήμη τους, πόσο γνωστοί ήταν, τι άλλο κάνανε ε, στη, στη ζωή τους, ποια είναι τα έργα τους, πόσο σημαντικά είναι η σημαντικότητα ή η ιστορικότητα αυτών ε, σημαντική. Έχουμε λοιπόν στη κεντρική πλατεία της Ιεράπετρας, το λιπτό του Μέμου Μακρύ, η κόρη μου η Κλειώ ή παλιότερα το λέγανε και η κοπέλα που διαβάζει. Όλοι το, το βλέπουμε καθημερινά, είναι στο πεζόδρομο της κεντρικής πλατείας. Τώρα μάλιστα με το Open Mall είχε λίγα λουλουδάκια εκεί τριγύρω, έχει περιμένει και αυτό τις φυτεύσεις που θα γίνουν. Καμιά φορά είναι και γεμάτο σκουπίδια εκεί ο χώρος τριγύρω. Έχει ένα μικρό ταμπελάκι μπροστά που λέει τον τίτλο του έργου και το δημιουργό του. Ε, πολλοί σκύβουν, παρατηρώ έτσι, να διαβάσουν τι είναι, αλλά ε, είτε ξέρουν είτε δεν ξέρουν, διαβάζουν η κόρη μου η Κλειώ, Μέμος Μακρύς, δεν θυμάμαι να γράφει ημερομηνία, το 1975 είναι το έργο αυτό. Υπάρχει στους πεύκους, στην κοινότητα, στον οικισμό, των Πεύκων, να το πούμε έτσι, παλιά ήταν Δήμος Μακρύ τώρα είναι μετά έγινε δήμος Ιεράπετρας, τώρα τελικά έγινε δήμος Ιτίας. υπάρχει μια προτομή. Είναι του Νίκου του Σβορώνου, ο οποίος ήταν ιστορικός της εποχής και του Μέμου του Μακρύ και είναι η αδελφή κεφαλή, να το πούμε έτσι, της ασώματου κεφαλής που βρίσκεται στο Πολυτεχνείο. Όσοι έχουν πάει στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα έχουν περάσει από εκεί σε κάποια επέτειο του Πολυτεχνείου. Ε, υπάρχει η ασώματος κεφαλή, το μεγάλο μνημείο που είναι στη μνήμη των πεσόντων του, του ηρωικού αγώνα του Πολυτεχνείου του 1973 και είναι αυτό έργο του Μέμου Μακρύ και μάλιστα λένε ότι απεικονίζει και αυτό το τον Νίκο Τοσβορώνο, σημαντικό ιστορικό της εποχής του, θα πούμε και γι' αυτό να, κάποια πράγματα, γνωρίζονταν προσωπικά, είχαν σχέσεις με τον Μέμο ε, φιλικές και καλιτεχνικές και πολιτικές και με τον με το Μακρί, ε, και είναι η ίδια κεφαλή δηλαδή το, το γλυπτό που υπάρχει στους πεύκους και έχουμε επίσης και στο νέο σχέδιο πόλη την πλατεία μακρύ το Σεντριβάνι οι τρεις κόρες το έχουμε δει και με τα δύο ονόματα να το γράφει στη βιβλιογραφία αυτό το οποίο είναι στο μέσο της πλατείας και στη βάση του έχει ένα ψηφιδωτό, μια σύνθεση ψηφιδωτού της Ζιζής Μακρύ, της γυναίκας του Μέμου Μακρύ. Ε, το οποίο και εκεί πραγματικά, εκεί μπορεί να μην υπάρχει ούτε ταμπελάκι το πιανό είναι. Ίσως η πλατεία Μακρύ παραπέμπει στο ότι είναι έργο του, του Μέμου και της Ζιζής Μακρύ. Ε, το συντριβάνι φυσικά δεν λειτουργεί σαν συντριβάνι εκεί πέρα παρόλο που δείχνει αυτό η κατασκευή του ε, και το λυπηρό είναι ότι το ψηφιδωτό έχει αρχίσει να καταστρέφεται και έχει αρχίσει, έχει καταστραφεί σημαντικά. Αυτό θέλει ε, συντήρηση, θέλει αποκατάσταση πρώτα απ' όλα, συντήρηση και μια ανάδειξη. Και το ερώτημα είναι... Νομίζω θα είναι δύσκολα τα ερωτήματα και δύσκολες και οι απαντήσεις Μα άξιζε η τιμή να, έχουμε, να φιλοξενούμε έργα αυτών των ανθρώπων στην πόλη μα. Εκ του αποτελέσματο δεν θα είναι ευχάριστο το, το, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Δεν ήμασταν αυτοί που θα έπρεπε. Δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις ε, αυτών των έργων. Ε, δεν φροντιστήκαν ε, φροντιστήκανε όπως θα έπρεπε. Δεν ε, αναδειχτήκαν όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει πουθενά η πληροφορία για τους καλλιτέχνες, για τους δημιουργούς αυτών των έργων, ε, τη σημαντικότητά τους. Θα διαβάσουμε λίγο το, το χρονολόγιο, δεν ξέρω αν είναι κουραστικό ή όχι, αλλά θα εκπλαγείτε από το πόσο σημαντικοί ε, καλλιτέχνες θεωρούνταν στην εποχή τους και ο Μέμος και η Ζιζή μακρύ και πόσο μεγάλη είναι η φήμη τους και παγκόσμια μέχρι που φτάνει και που υπάρχουν έργα τους και τι γίνεται ακόμη και σήμερα. Και εμείς εδώ έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τρία έργα τους τα οποία ε, άθελά μας ή μες στην άγνοιά μας ε, δεν θέλω να πω συνειδητά ε, τα υποβαθμίζουμε δεν τα αναδεικνύουμε μην αναδεικνύοντα τα όπως τα έπρεπε το αποτέλεσμα είναι να τα υποβαθμίζουμε ε, και θα είχε απόλυτο δίκαιο κάποιο, κάποιο οργανισμό, κάποιο συγγενής κάποιο των καλλιτεχνών δεν ξέρω εγώ τι να έρθει να μας τα πάρει να πει δεν σας αξίζουν αυτά τα, αυτά τα έργα δεν θα, δεν θα είχαμε αντεπιχείρημα Ειδικά το έργο στο συντριβάνι με την καταστροφή του ψηφιδοτού δεν ξέρω πώς μπορεί να αποκατασταθεί ε, και αν είναι αντιστρεπτή η, η ζημιά που έχει γίνει ή μη αντιστρεπτή εκεί πέρα. Θα πρέπει άμεσα, δεν ξέρω, υπάρχουν υπηρεσίες στο Δήμο, δηλαδή ο πολιτισμός στην Ιερά Πετρά. Τι είναι μόνο τα κύρβια, τι είναι οι, οι χωριάτικες σαλάτες που φτιάχνουμε για να γραφτούμε στον Κίνες, είναι ο πολιτισμός μας είναι το Σανταράν, οι να τρέχουν με στην πόλη, μέχρι πού φτάνει ο πολιτισμός μας ε, και η, η, κουλτούρα μας, να το πούμε έτσι. Ε, είναι, είναι τραγικό, κατά τη γνώμη μου, να μην υπάρχει πουθενά σε καμία ιστοσελίδα, σε κανένα φυλάδιο, σε κανένα τέτοιο και στα μνημεία αυτά δίπλα και πουθενά αυτή η πληροφορία για το ποια έργα είναι αυτά και ποιοί είναι η δημιουργοί τους και ποια ήταν η πορεία και η δημιουργία τους μέσα στη ζωή τους, στο, όταν, στην εποχή τους, τι κάνανε τέλος πάντων. Ο Μέμος ο Μακρύς ο, ο Αγαμέμνον όπως είπαμε ήταν το βαφτιστικό του γεννήθηκε στην Πάτρα το 1913 και ήταν το τέταρτο παιδί από τα 7 παιδιά της οικογένειας. Η καταγωγή της οικογένειας ήταν του πατέρα του ήταν από τους παξούς και ο παππούς του Μέμου Μακρύ εργαζόταν ως αγιογράφος και ξυλογλύπτης. Αρχικά δουλέψανε στη, οι γονεί του και οι παππούδες του δουλέψανε στην Ήπειρο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και τέλος εγκαταστηθήκανε στην Πάτρα. Εκεί γεννήθηκε ο πατέρας του Μέμου Μακρύ, Εκεί γεννήθηκε μετά και ο ίδιος ο Μέμος Μακρύς. Ο πατέρας δεν ασχολήθηκε, παρόλο που ο παππούς ήταν αγιογράφος και ξυλογρύπτης, ο πατέρας του Μέμου Μακρύ δεν ασχολήθηκε με την τέχνη, αλλά με το... ασχολήθηκε με το εμπόριο σταφίδα στην εποχή εκείνη. Το 1919 η σταφιδική κρίση οδήγησε την οικογένεια σε πτώχευση και μεταφερθήκανε στην Αθήνα όλη η οικογένεια, όπου μείνανε σε ένα, και μένανε σε ένα μικρό σπίτι στην περιοχή της Κυψέλης. Το 1922 πεθαίνει ο πατέρας του Μέμου Μακρία, άμα δούμε λίγο τις χρονολογίες, πεθαίνει ο πατέρας του ε, όταν ήταν 9 χρονών, το 22, και ξεκινά να εργάζεται ο Μέμος ο Μακρύς, 9 χρονών παιδί, στη, σε μια χαρτοποιία και παρακολουθούσε μαθήματα σε ένα νυχτερινό σχολείο στην Πλάκα. Το 24 μέχρι το 30 πήγε ένα νυχτερινό σχολείο και προσλήφθηκε ως κλητήρα σε μια τεχνική εταιρεία. Και ήταν τα πρώτα χρόνια που άρχισε να, παρόλο που προερχόταν ο ίδιος από ένα συντηρητικό οικογενειακό περιβάλλον, άρχισε να πολιτικοποιείται μέσα από το περιβάλλον της εργασίας του αλλά και της εποχής του με, το, με τις αλλαγέ που συνέβαιναν εκείνα τα χρόνια. Και το 1934 γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό είναι ίσως... Ε, το στοιχείο που ενοχλεί ε, πολλούς και υποβαθμίζουν ή προσπερνάνε τον το Μακρύ και το έργο του. Ε, η πολιτική του ταυτότητα και η πολιτική του δράση, η οποία συνεχίστηκε σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Θα είχε ενδιαφέρον, έχω όλη αυτή την πληροφορία, αλλά δεν υπάρχει λόγος να, να κουράσουμε, να, το χρονολόγιο του Μέμου του Μακρύ να διαβάσουμε με την κάθε χρονιά, το τι έκανε, πού βρέθηκε, πώς επηρέασε τη, την καλλιτεχνική του άποψη και κατάρτιση και πώς άλλαζε το περιεχόμενο τέλος πάντων στη, στην προσέγγιση του, στη, στην καλλιτεχνική της προσέγγισή του. Ε, το 1937 να το πούμε έτσι ότι ε, τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία και ε, του είχε ανατεθεί επειδή είχαν αντιληφθεί στο στρατό τι ικανότητέ του και το, το χάρισμά του, να το πω έτσι, του είχαν αναθέσει να κάνει ένα ηρώο το ηρώο τη πυροβολαρχία. Επειδή ήταν στο πυροβολικό. Το 1937 ε, τελείωσε τη θητεία του ε, και τα χρόνια εκείνα ήταν τα, τις, τα χρόνια της μεταξικής ε, δικτατορίας. Ε, το 1941 ε, ξεκίνησε ο πόλεμος, το, συμμετείχε στο αλβανικό μέτωπο, ε, γύρισε με τα πόδια στο σπίτι του όπως οι περισσότεροι που μετά την κατάρρευση του μετόπου. Ε, είχε διάστημα, ένα διάστημα στο αλβανικό μέτωπο, τοποθετήθηκε στο νοσοκομείο του Αργυρόκαστρου και ήταν επιφορτισμένος με τη μεταφορά και τον ενταφιασμό των σωρών και κυρίως των ακροτηριασμένων μελών από τους τραυματίες του μετόπου στο παρακείμενο νεκροταφείο. Αυτή ήταν η δουλειά που του είχαν χρεώσει τέλο πάντων. Το 1941 λοιπόν βρίσκεται στην Αθήνα κοντά σε έναν άλλο γλύπτη μεγάλο, μεγάλο της εποχής εκείνης τον Απάρτη και ε, είχε και τα τη δημιουργία του. Δηλαδή τα, δεν χρειάζεται να σας κουράζουμε ποια έργα έφτιαξε την κάθε εποχή και την κάθε χρονολογία. Αλλά ξεκίνησε τότε και η αντιστασιακή του δράση και ήταν μέλος της Επιτροπής Πόλης του ΕΑΜ και επιφε, επιφορτισμένος να λειτουργεί ως ίδεσμος με το χώρο των διανοούμενων και των καλλιτεχνών μεταφέροντας του, τις αποφάσεις του ΕΑΜ και επιβλέποντας την εφαρμογή τους. Το Νοέμβριο του 42, Ιδρύθηκε το ΕΑΜ Καλλιτεχνών με πρωτοβουλία 7 καλλιτεχνών της εποχής εκείνης. Πρόκειται για του Στάσο, Λουκία Μαγκιόρου, Βάσο Κατράκη, Κώστα Πλακοτάρη, Φώτη Ζαχαρίου, Γιώργο Σικελιώτη και φυσικά τον Μέμο Μακρύ. Σύντομα, μία σειρά από καλλιτέχνε και άλλου καλλιτέχνε έγιναν μέλη τη οργάνωση, συνεισφέροντα με το καλλιτεχνικό του έργο στην εθνική αντίσταση. Το 45 στα Δεκεμβριανά ο Μέμος Μακρής ακολουθεί τον ιτημένο δημοκρατικό στρατό στην υποχώρησή του προσφορά και θα φτάσει ως τα Τρίκαλα. Με την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκηζας θα επιστρέψει με τις συντεταγμένες ομάδες αφοπλισμένων αριστερών στην πρωτεύουσα. Ωστόσο η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ασφικτική και εξαιρετικά επικίνδυνη για τους αριστερούς, ειδικά για ανθρώπους όπως ο Μακρής που διατηρούσαν θέσεις μέσα στην κομματική οργάνωση. Τότε συνέβη το εξή με πρωτοβουλία και παρεμβάσει του Οκτάβιου Μεριλιέ, ενός γάλου φιλέλληνα που είχε σχέση με την Ελλάδα, το γαλλικό κράτος προσέφερε μία σειρά υποτροφιών σε νεαρού επιστήμονε και καλλιτέχνε. Και όταν λέμε μερικού, ήταν περίπου 140. Εμείς δηλαδή σκοτεινόμασταν εδώ μεταξύ μας και η γαλλική κυβέρνηση τότε προσέφερε υποτροφίες σε Έλληνες καλλιτέχνες. Και όλοι αυτοί που επιλεγήκαν από την γαλλική κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων ήταν, ήταν 140 περίπου και μεταξύ αυτών οι 30 περίπου ήταν αμύτες, ήταν μέλη του ΕΑΜ. Ο Μέμος ο μακρύ ήταν ένας από τους τέσσερις γλύπτες υπότροφους που πήραν την υποτροφία αυτήνα. Και στις 21 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης, ένα καράβι το ονομα, ονομαζόμενο, επονομαζόμενο Ματαρόα έχει αφήσει, έχει μείνει στην ιστορία και έχει καταγραφεί αυτό το καράβι έφτασε στον Πειραιά για να μεταφέρει αυτούς τους Έλληνες σπουδαστές στη Γαλλία στις βαλίτσες του ο Μακρύς, ο Μέμος ο Μακρύς κουβαλούσε μια σειρά από γύψινα εκμαγεία γλυπτών του κρυμμένα μέσα στο γύψο ήταν φωτογραφικά αρχεία του ΕΑΜ και του ελάς από τα χρόνια της αντίστασης και τον μακρύ ακολούθησε με δικά της έξοδα τότε η σύντροφός του εκείνη την εποχή η Ελένη Σταθοπούλου και έφτασαν τελικά στο Παρίσι στις 28 Δεκεμβρίου το Δεκέμβριο του 1945 το πολιτικό γραφείο του Κουκουέ είχε ορίσει τον Μέμο Μακρύ μέλος μιας τριμελούς ομάδας μαζί με τους Νίκος Βορώνο που είχαμε πει νωρίτερα και Αριστομένη Ζήγκα για τον έλεγχο των 32 μελών του κόμματος στο Παρίσι και έτσι ο γλύπτη σε μεγάλο βαθμό συνεχίζει τον πολιτικό του ρόλο και στο νέο περιβάλλον. Με τον καιρό, ο πολιτικοποιημένο μακρύ θα συνδεθεί με αγωνιστέ διαφόρων εθνικοτήτων από το χώρο τη αριστερά και τη αναρχία, κυρίω όμω θα αφοσιωθεί στην γλυπτική, εμπλουτίζοντα τι γνώσει του. Είναι πολύ σημαντική η καλλιτεχνική δημιουργία του αυτά τα χρόνια στη, στη Γαλλία, στο Παρίσι. Ε, βλέπουμε πώς συνδέθηκε και με τον Νίκο Βορώνο. Είναι η προτομή που απεικονίζεται στο γλυπτό που υπάρχει στο, στο νοικισμό των Πεύκων, ε, που σας έλεγα νωρίτερα. Είναι η προτομή που είναι το, το πρόσωπο που απεικονίζεται ο Νίκος Ως Βορώνος και στην ασώματο κεφαλή ε, προς τη των πεσόντων του Πολυτεχνείου. Ε, λέει το χρονολόγιο του Μέμου του Μακρύ πάρα πολλέ λεπτομέρειες για τη δραστηριότητά του, την καλλιτεχνική στο Παρίσι, στη Γαλλία και τα έργα που δημιούργησε το ποιου καλλιτέχνε γνώρισε εκείνη την εποχή. Εκλέγεται, δεν, δεν μειώθηκε και δεν ατόνισε η πολιτική του δράση. Το 1950 γνώρισε <coughs> την, το 48 γνώρισε και το 50 παντρεύτηκε την Σερβογαλίδα χαράκτρια ε, Λουίζ ή Ζιζή Μακρύ που έγινε γνωστή αργότερα επίσης ήταν υπότροφος και αυτή του γαλλικού κράτους ε, το 1948 ζήτησε το κομμουνιστικό το κόμμα από όλου τους Έλληνες φοιτητέ να ανέβουν στο βουνό για τον εμφύλιο πόλεμο που υπήρχε στην Ελλάδα και ο Μακρύς προετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη Γαλλία για να ε, εφαρμόσει αυτή την απόφαση του κόμματο, την εντολή του κόμματο. Ωστόσο, με εντολή πάλι του κόμματο παρέμεινε στο Παρίσι για να συντονίσει τι επαφέ με φοιτητέ αλλά και ευρύτερα με αγωνιστέ που επιθυμούσαν να πολεμήσουν, να ενταχθούν στι γραμμέ του Δημοκρατικού Στρατού. Το 1950. Εκλέχτηκε μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης και τον Ιούλιο του 1950, εξαιτία τη πολιτική του δραστηριότητα και τη εμπλοκή του στο Συμβούλιο τη Ειρήνη, ο Μέμο ο Μακρύ απελάβνεται από την Γαλλία. Επιχειρεί αρχικά να φύγει για την Ιταλία, αλλά υπήρχε η εμπλοκή εκεί ότι οι Ιταλικέ Αρχέ δεν έδιναν διαβατήριο στη σύζυγό του, που ήταν σερβική καταγωγή. Έγιναν άκαρπε επαφέ με την Πολωνική και την Τσεχοσλοβακική πρεσβεία. Και τελικά η Ουγγρική Πρεσβεία το έδωσε την πολυπόθητη εκείνη την εποχή Βίζα και έτσι στις 24 Ιουλίου του 1950 ο Μέμος και η Ζησή Μακρή πήγαν αεροπορικός στη Βουδαπέστη όπου παρέμειναν από το 1950 μέχρι το 78 δηλαδή για 28 χρόνια παρέμειναν μόνιμα εγκαταστημένοι στην Ουγγρική Πρωτεύουσα. Θα κάνουμε εδώ μια μικρή διακοπή για να μην κουράζεστε με όλα αυτά που θα μεταφέρουμε από το χρονολόγιο του Μέμου του Μακρύ αλλά και της Ζης Μακρύ για το έργο τους αλλά και την πολιτική τους δραστηριότητα και θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους δύο καλλιτέχνες.